Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσουμε στο συνέδριό μας συναδέλφους από την Ικαρία και από την Κάντα, που το παρακολουθούν ως καλεσμένοι, μιας και στις περιοχές τους δεν έχει ιδρυθεί ακόμα ομοσπονδία για να έχουμε εκλεγμένους αντιπροσώπους, δείχνοντας και επιβεβαιώνοντας την ανάγκη, γιατί πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η ΑΣΜΕ. Ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίζουμε στο συνέδριό μας τους αντιπροσώπους από την νεοσύστατη Ομοσπονδία Γονέων Υπήρου, πρώτη φορά συμμετέχουν σε συνέδριο της ΑΣΜΕ. Το συνέδριό μας συνέρχεται εν μέσω μιας ιδιαίτερης περίοδου. Από τη μία, η συνέπειση της πανδημίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την κοινωνική ζωή, την ψυχοσύνθεση των μαθητών, αλλά και τις δυσκολίες στη λειτουργία των συλλόγων γονέων μεταξύ της σχολεία. Την άλλη, η κρίση του οικονομικού συστήματος, η ακρίβεια, η ανεργία, η περιαλιστική πόλεμη για τους ανταγωνισμούς και η ενεργή εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ως στοιχείο, αγαπητοί συνάδελφοι, της προηγούμενης περίοδου, αντικειμενικά ήταν το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, με το οποίο επιβεβαιώθηκαν οι ανισότιμοι όροι παροχής της μόρφωσης, επιβεβαιώθηκε ότι η δημόσια εκπαίδευση νοσεί πολύ σοβαρή, με άμεσα θύματα, θέσεις εκπαιδευτικούς και εμάς τους γονείς. Ως ΑΣΜΕ, μένουμε σταθερά στη θέση μας, ότι όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν διασφαλίζεται δημόσια, δωρεάν, καθολικά για όλα τα παιδιά, εμείς οι γονείς, παραμείνουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούται το κάθε παιδί. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας και πριν ακόμα κλείσουν τα σχολεία, ως ΑΣΜΕ, πραγματικά δώσαμε πολύμορφα πρωτόβουλα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, για εμάς τους ίδιους τους γονείς, αλλά και την ενιαία ισότιμη εκπαίδευση. Θυμίζουμε ότι μια μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία, συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας τα για την ασφάλεια και για την ισότιμη μόρφωση στη σχολεία. Ακόμα και σήμερα, 3 χρόνια μετά, τα αιτήματά μας παραμένουν εξίσου επίκαιρα και χρήζουν ικανοποίηση στην του Υπουργείου. Παρά τα συνεχή αιτήματά μας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανειλημμένα συναντηθεί με την ΑΣΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η σημερινή πολιτική ηγεσία, η Υπουργός, δεν έχει συναντηθεί με την ΑΣΜΕ, παρά τα τεράστια προβλήματα που είχε η σχολική κοινότητα τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουν περάσει βασικά νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας που άλλαξαν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η ΑΣΜΕ δεν κλήθηκε από την κυβέρνηση ούτε μία φορά στην τροπή μορφωτικών υποθέσεων, θέση της θέσης της, και ουσιαστικά είναι αποκλεισμένη και από τη σημερινή κυβέρνηση. Με τις πρωτοβουλίες της ΑΣΜΕ και τη στήριξη από τις ομοσπονδίες, ανοίχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα τα προβλήματα που προέκυπταν στις αλληνοδίες και το χειρισμό της κυβέρνησης σχετικά με την πανδημία σχολική κοινότητα. Να πούμε εντάχει την εκπαίδευση και χιλιάδες πρόσβαση, δυσκολίες για μαθητές και της ΓΑΜΑ Λυκείου και συνολικότερα για την εξεταστική, τα έντονα προβλήματα κυρίως για τους μαθητές της ειδικής αγωγής, τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχων. Θυμούμε ότι θα μας πείσουν ότι οι 25 πιο ασφαλές είναι να έχουμε 15. Τις συγχωνεύσεις τμήματων εν μέσω πανδημίας, προσπάθεια για κάμερες, πολλά άλλα που έχουν αναλυθεί. Εδώ θέλουμε να αναδείξουμε αγαπητή συνάδελφη τη Πέρα που έκρινε τη δουλειά μας. Αν το θέλετε, είναι από τις περισσότερες συνθήκες για το μέλλον. Ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ΑΣΜΕ, οι ομοσπονδίες, οι ενώσεις, εκατοντάδες σύλλογοι, μείναμε σιωπηλοί. Αξιοποιώντας όλα τα μέσα για επικοινωνία με γονείς, προβάλαμε το πλαίσιο των ετοιμάτων μας. Προβάλαμε με κάθε τρόπο ότι η υπόθεση της μόρφωσης των παιδιών μας δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά κρατική ευθύνη. Δεν υποταχθήκαμε και δεν ακούσαμε μια μικρή μειοψηφία γονιών που πρότεινε να ακολουθήσουμε το δρόμο της σιωπής, να συμβιβαστούμε, να υποκληθούμε στην ομιμότητα του Υπουργείου, να παγώσουμε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση, να μην διοργανώσουμε καμία κινητοποίηση για τις ανάγκες των παιδιών μας, να μην κάνουν γενικές συνελεύσεις σύλλογοι, ακόμα και να μην κάνουμε εκλογικές διαδικασίες, γιατί ήταν παράνομες. Εδώ, μάλιστα, συνάδελφοι, είναι και η μειοψηφία, η μία αρνητική ψήφος που υπήρχε στην εισήγηση. Η εισήγηση δεν είναι ομόφωνη, καταψηφίστηκε από το ψηφοδέλτιο του Ενωτικού, γιατί θεωρεί ότι πώς πράξει τον τρόπο. Ως ΑΣΜΕ, προτάξαμε τις ανάγκες μαθητών και γονέων. Και με συγκεκριμένο τρόπο δεν υποταχθήκαμε στη λογική οργανώσεις να κατεβάσουν ρολά. Δεν αποδεχθήκαμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, γιατί θέλουμε ζωντανές μαζικές διαζώσεις διαδικασίες όπου οι γονείς θα συζητούν, αλλάσουν απόψεις και συλλογικά οργανώνουν τη δράση τους.
Και όχι απλά δεν μείναμε σιωπηλοί, αλλά είναι θετική παρακαταθήκη ότι σε αυτές τις συνθήκες μπήκαμε μπροστά να δεθούν τα αιτήματά μας, αυτά και των παιδιών μας, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ως βασικό στοιχείο που κρατάμε από τη δράση μας, όχι μόνο είναι ότι όχι μόνο ότι δεν υποταχθήκαμε, ακολουθήσαμε στενά τις εξελίξεις, κάναμε διαρκώς πρωτοβουλίες, κρατούσαμε ενημερωμένους τους γονείς με ανακοινώσεις και παρεμβάσεις, αναδείχθηκαν τα αιτήματά μας και οι παρεμβάσεις μας. Το κύριο είναι ότι σε δύσκολες συνθήκες, σε ιδιαίτερα δύσκολες μάλιστα συνθήκες, η ΑΣΜΕ και ότι ήταν από κούμπι στη δράση και το διεκδικητικό προσαρμοσμένο για χιλιάδες γονείς, δίνοντας διαρκώς τον τόνο για την ανάγκη μαζικής στον Σύλλογο Γονέων, που είναι και η καρδιά του γονεϊκού τμήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές που όλο το κίνημα των γονέων, δηλαδή υπάρχουν ενώσεις ή ομοσπονδίες. Καθήκον μας είναι με οργανωμένα μέσα, από τα κίνημα των γονέων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, θεωρούμε, εκδικούμε, αλλά και να το διεκδικήσουμε. Να γίνει κτήμα κάθε γονιού ότι παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε για σχολική στέγη να αποκτήσουμε την κρίνεται στις σημερινές σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας, άμεση εκπόνηση κεντρικού πανελλαδικού σχεδίου για νέα σχολικά κτίρια που να καλύπτουν τις ανάγκες, ένας μαθητής σε τάξη κοντέινερ, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς εδώ και τώρα, μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και του απαραίτητου βοηθητικού, εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων μόνιμων στην καθαριότητα των σχολείων, δημιουργία δημόσιου φορέα σχολικών μεταφορών, ενίσχυση τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των σχολείων, καμία επιβάρυνση των γονιών και καμία ανάγκη για καμία ανάγκη του σχολείου που οφείλει υποχρεωτικά να καλύπτει το κράτος, διεύρυνση του προγράμματος σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά σε κάθε βαθμίδα χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση, όπως για παράδειγμα η πανδημία με το COVID, κανένα σχολείο χωρίς μόνιμο νοσηλευτή, ένα σχολείο χωρίς σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο, γενικά κοινωνικό επιστήμονα, ενταγμένο στην οργανικότητα της σχολικής μονάδας, είναι ανάγκη όχι μόνο για το αποτύπωμα της πανδημίας, αλλά και της κοινωνικής βίας, της κοινωνικής αδικίας, της ανισότητας, από την κοινωνία αντικειμενικά μεταφέρεται μέσα στα σχολεία, μια εξειδικευμένη ολόκληρη στήριξη και για κάθε μαθητή και για κάθε και για εμάς τους ίδιους τους γονείς. Αν ένας μαθητής χωρίς κάλυψη παράλληλης στήριξης, μια οικονομική επιβάρυνση των γονιών για ιδιωτική κάλυψη παράλληλης στήριξης, επειδή απλά δεν την καλύπτει το κράτος, ενίσχυση των κέντρων πρόληψης για διασύνδεσή τους με τις σχολικές μονάδες, ειδικά προγράμματα αναηλικία και σχολική παράλληλη για τις εξελίξεις και έναρξη σχολών γονέων με ευθύνη του κράτους, άρχιση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και online μετάδοση μαθημάτων. Άργηση του άφημί στους συλλόγους γονέων, γιατί οι σύλλογοι γονέων δεν είμαστε επιχειρήσεις. Παρεμβάσεις για δωρεάν και ουσιαστική δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μας και δωρεάν και πολιτιστικά στα σχολεία. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα λέμε αυτά γιατί η κυβέρνηση νομοθέτησε αλλαγές που κάνουν το σχολείο ακόμα πιο ταξικό, ακόμα πιο ανισότιμο, ακόμα πιο εξοδοτικό για τους μαθητές. Σχολείο εξεταστικό κέντρο με τράπεζα χρημάτων με ελάχιστη βάση εισαγωγής, λειτουργεί ως κόφτης, αποκλεισμό των μαθητών από τη γενική μόρφωση. Σχολείο εξοδοτικό και ακόμα πιο έντονο, με πιο έντονο διαχωρισμό των από πολύ μικρότερη ηλικία, δείτε εξετάσεις PISA. Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών από το νηπιαγωγείο στο Λύκειο με εισαγωγή δεξιοτήτων, ενισχύοντας την αποσπασματική γνώση. Με αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, ενισχύοντας την μορφωτική και οικονομική διαφοροποίηση των σχολείων και της ίδιας της εκπαίδευσης. Με εξίσωση ιδιωτικών κολεγίων με τα ΑΕΗ, υποβαθμίζοντας συνολικά το μορφωτικό επίπεδο και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι πρόσφατες εξαγγελίες, μάλιστα για την αλλαγή λειτουργία του ολοήμερου, πραγματικά είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ που δεν στηρίζεται ουσιαστικά η λειτουργία του θεσμού, ώστε να επιτελεί ουσιαστικό ρόλο του ως ολοήμερο. Για αυτό, συνάδελφοι, το κύριο δεν είναι οι ώρες λειτουργίας, αλλά οι όροι λειτουργίας του ολοήμερου. Με πρόσχημα το κεντρωμένο σχολείο, διαμορφώνονται σήμερα προϋποθέσεις για κοινωνικά κατηγορηποιημένο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ανάλογα με την κοινωνική καταγωγή, τις οικονομικές δυνατότητες και το μορφωτικό υπόβαθρο της οικογένειας. Θεωρούμε ότι στόχος τους είναι τα σχολεία να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητα, να μειωθεί η κρατική δαπάνη για την εκπαίδευση, ενώ δήμοι, περιφέρειες και χωρικοί επεμβαίνουν ακόμα πιο έντονα στην εκπαίδευση
τόσο στη μορφή, αλλά όσο και στο περιεχόμενο. Αυτό εκτιμάμε, συνάδελφοι, ότι χρειάζεται οργανωμένα, μέσα στους συλλόγους γονέων, να συζητήσουμε όχι μόνο για το πώς είναι τα πράγματα στη σχολεία, κυρίως, να προβληματιστούμε για το ζωή μαθητών και γονιών, το πιο σημαντικό να σκεφτούμε ποια είναι η διέξοδος από αυτή την κατάσταση. Τι προτείνει το κίνημα γονέων, τι πρέπει να παλέψουν, να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα παιδιά τους όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αντεκπαιδευτικής πολιτικής. Να συζητήσουμε επίσης για τη μόρφωση των παιδιών μας, να αναρωτηθούμε τι εφόδια παίρνουν από το σχολείο που κατά τα άλλα αναβαθμίζεται και γίνεται σύγχρονο. Να θυμίσουμε ότι οι δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί σχεδόν 2 δις την τελευταία δεκαετία. Οι γονείς δίνουν από την τσέπη τους πάνω από 3 δις ευρώ το χρόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση, με τα στοιχεία τα πιο τελευταία της Ελστάτ. 70% είναι η περικοπή των κρατικών κονδυλίων για σχολική στέγη. 700.000 μαθητές και μαθήτρες, δηλαδή περίπου ο μισός μαθητικός πληθυσμός, φοιτεί σε τμήματα άνω των 23 μαθητών. Ένα στους 3 εκπαιδευτικούς μετακινείται από 2 ως 5 σχολεία. Και αυτή τη χρονιά χάθηκαν κάθε εβδομάδα εκατοντάδες ώρες διδασκαλία σε γυμνάσια και λύκεια λόγω των κενών που υπήρχαν με την αδιοριστία. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έλειψαν δεκάδες εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Αυτό είναι λοιπόν το αναβαθμισμένο και σύγχρονο σχολείο της εποχής μας. Αυτό το σχολείο ονειρευόμαστε όλοι εμείς για τα παιδιά μας. Γιατί πλέον και με τη βούλα του νόμου το νέο σχολείο θα έχει σχολικές υποδομές που στο σύνολό τους μετατρέπονται σε πεδίο εμπορικής και επιχειρηματικής δράσης. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αντιμετωπίζουμε τα σχολεία ως ξερά ντουβάρια. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά και σε εμάς τους γονείς να λειτουργούν ως κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικής δραστηριότητας. Γι' αυτό παλεύουμε για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υποδομών τους. Ταυτόχρονα όμως, τα σχολεία ως χώρος μάθησης και διαπαιδαγώγησης θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κλειστά σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες. Επίσημα πια και με τη βούλα του νόμου τα σχολεία μπορούν να επιλέγουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός από την κρατική χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή το κράτος απαλλάσσεται από την ευθύνη της αποκλειστικής χρηματοδότησης των σχολείων για το σύνολο των αναγκών. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζονται στα απολύτως βασικά και αναγκαία και για το κάτι παραπάνω θα έχει την ευθύνη το ίδιο το σχολείο. Ουσιαστικά θέλουν τους γονείς να γίνουν οι χορηγοί στα σχολεία των παιδιών μας. Αλλά εμείς οι γονείς ήδη έχουμε βάλει βαθιά το χέρι και πληρώνουμε πραγματικά πολύ ακριβά για μια πολύ φθηνή σε περιεχόμενο μόρφωση. Παράλληλα, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την είσοδο στα σχολεία πάσης φύσεως ιδιωτών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων, ώστε να πραγματοποιούν προγράμματα, να διοργανώνουν δραστηριότητες, διασπώντας ακόμα περισσότερο το ενιαίο της μόρφωσης. Την ίδια στιγμή αποδυναμώνεται η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, η δυνατότητα παρέμβασης των ίδιων των μαθητών και της μαθητικής κοινότητας, αλλά και η δυνατότητα παρέμβασης του συλλόγου γονέων, αφού έχει αλλάξει η δομή του σχολικού συμβουλίου και στη θέση του έχει δημιουργηθεί ένα κλειστό και ακόμα περισσότερο ελεγχόμενο όργανο που θα τρέχει όλες τις διαδικασίες του σχολείου, της αυτόνομης και οικονομικά εξαρτημένης από τους χορηγούς σχολικής μονάδας. Επίσης, το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, που δεν σημαίνει ότι ένα παιδί θα έχει παραπάνω από ένα βιβλίο, πάλι ένα βιβλίο θα έχει, αλλά διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά, διαφορετικό από τους μαθητές του διπλανού τμήματος. Μέσα από τα πολλά και διαφορετικά βιβλία για το κάθε μάθημα ενισχύεται το στοιχείο της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της σχολικής γνώσης, η διαφοροποίηση και η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των σπουδών ανασχολείο. Όσα ασχμέ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε καμία αμηχανία μπροστά στο σύγχρονο. Αλλά σύγχρονο δεν είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά. Για εμάς σύγχρονο είναι να γίνει πιο ουσιαστική, για παράδειγμα, η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού μαθητή. Τι πάει να πει, για παράδειγμα, με το νέο νομοσχέδιο ότι το σχολείο αποτιμά τη δουλειά του με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και μάλιστα αναρτά τα πορίσματα της αξιολόγησης στο διαδίκτυο. Και ποιος έχει την ευθύνη για τα μαθησιακά αποτελέσματα? Το ίδιο το σχολείο, η ίδια εκπαιδευτική ή εμείς οι γονείς, η οικογένεια του κάθε μαθητή? Τι πάει να πει, για παράδειγμα, αξιολόγηση με κριτήριο την ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών πόρων? Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών? Για μας ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να διδάσκουν την αλήθεια, να μεταδίδουν τη γνώση, να στηρίζουν ψυχολογικά και παιδαγωγικά τα παιδιά μας και όχι να αναζητούν πόρους για να μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο.
Τι πάει να πει για παράδειγμα αξιολόγηση με κριτήριο τη λεγόμενη αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού. Το ζήτημα για μας είναι να ξεμπερδεύουμε το σχολείο των 50.000 συμβασιούχων εκπαιδευτικών, που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, κάτι το οποίο έχει και σοβαρές αρνητικές συνέπειες και στην αναγκαία σταθερή παιδαγωγική, μορφωτική και ψυχολογική σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή, να ξεμπερδεύουμε με τους εκπαιδευτικούς λάστιχο που τους αναγκάζουν να διδάσκουν άσχετα με την ειδικότητά τους μαθήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη μόρφωση των παιδιών μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, βασικός μας προσανατολισμός είναι ότι παντού πρέπει να υπάρχουν ισχυροί σύλλογοι γονέων και μέσα από εκεί να παλεύουμε και για τη μόρφωση και για τη ζωή που δικαιούται κάθε μαθητής. Άρα σταθερά χρειάζεται να συζητάμε μέσα από γενικές συνελεύσεις με χιλιάδες γονείς όλη τη χώρα. Θέλουμε τους γονείς ενημερωμένους για τις εξελίξεις, τις αλλαγές στο περιεχόμενο του σχολείου και της εκπαίδευσης, για το μέλλον και τη ζωή των παιδιών μας, αλλά και τη δική μας. Οφείλουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια των ετοιμάτων μας για το σύνολο της ζωής, μαθητών και γονιών. Είναι θετικές οι πρωτοβουλίες που πήραμε το προηγούμενο διάστημα και ως ΑΣΓΜΕ και ομοσπονδίες και ενώσεις, για παράδειγμα για τη διακοπή ηλεκτροδότησης είτε σε σχολικές μονάδες είτε σε σπίτια μαθητών λόγω των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος. Ή για το χαρακτήρα του πολέμου στην Ουκρανία με τις πολέμορφες πρωτοβουλίες από σχεδόν από όλες τις ομοσπονδίες και από δεκάδες ενώσεις ενάντια στον πόλεμο. Για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφυγόπουλων, που πάει για θέση μας είναι ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρούμε αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών που έχουν βρεθεί στη χώρα μας, ανεξάρτητα χώρα προέλευσης, θρησκευτικής πίστης, της αιτίας ερχομού στην Ελλάδα, να αποκτούν τη μόρφωση που δικαιούνται. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου. Με όπλο μας λοιπόν τις συλλογικές διαδικασίες και την οργάνωση του αγώνα μας, είναι καθοριστική σημασία η μαζικοποίηση και η συσπήρωση των γονιών συλλόγους γονέων, ώστε να βγούμε μπροστά με αγωνιστική διάθεση σε κάθε σχολείο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΑΣΓΜΕ όλο το προηγούμενο διάστημα ενίσχυσε την επαφή, τη σχέση, τη βοήθεια με ενώσεις ή συλλόγους γονέων σε περιοχές της χώρας που ακόμα δεν έχει συσταθεί ομοσπονδία. Πραγματικά έγιναν σημαντικά βήματα στην υλοποίηση της απόφασης του προηγούμενου συνεδρίου μας για διεύρυνση της ΑΣΓΜΕ. Έγιναν κοινές συσκέψεις με πρωτοβουλίες της ΑΣΜΕ, με ενώσεις και συλλόγους γονέων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, με σημαντική συμμετοχή. Συμβάλαμε με διαρκή βοήθεια να συσταθεί Ένωση Γονέων, για παράδειγμα, στην Ικαρία ή στην Πρέβεζα. Ιδρύθηκε νέα Ομοσπονδία Γονέων στην Ήπειρο. Επιμένουμε όμως, συνάδελφοι, επιμένουμε στη διεύρυνση της ΑΣΜΕ και στην επαφή με ενώσεις και συλλόγους από όλη τη χώρα σε περιοχές που ακόμα δεν υπάρχει ομοσπονδία. Στοχεύουμε επίσης, και εδώ είναι ένας μεγάλος κρίκος, να ενταχθούν και νέες ενώσεις στις ομοσπονδίες της ΑΣΜΕ. Δηλαδή να μαζικοποιηθούν και ήδη υπάρχουσες 6 ομοσπονδίες. Να ιδρυθούν νέες ενώσεις σε δήμους που ακόμα δεν υπάρχουν, καθώς και να συσταθούν εκατοντάδες νέοι σύλλογοι γονέων όπου δεν υπάρχουν, κυρίως να μην φεύγει από την προσοχή μας και η προσχολική αγωγή που είναι πλέον δίχρονη και υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα στην υλοποίησή της. Μας ενδιαφέρει πρώτιστα η μαζικοποίηση των ίδιων των συλλόγων και η μαζικοποίηση της εκπροσώπησης στα όργανα των γονιών, για να μην υπάρχει σχολείο που δεν εκπροσωπείται σε ανώτερο θεσμικό όργανο γονέων, και γι' αυτό προτείνουμε να γίνει και νομοθετική ρύθμιση που αφορά τους όρους εκπροσώπησης με το 1 τρίτο. Τέλος, θεωρούμε ότι χρειάζεται ως ΑΣΓΜΕ να δούμε ακόμα πιο ολοκληρωμένα, να επεξεργαστούμε θέσεις, να επικαιροποιήσουμε τις θέσεις μας για το ζήτημα της αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις αλλαγές στο Λύκειο και αντίστοιχα με ό,τι έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, Τράπεζα Θεμάτων, Ελάχιστη Βάση, να ενημερωθούν ακόμα πιο πλατιά οι γονείς για το αντιδραστικό περιεχόμενο αυτών των αλλαγών, την ολοκληρωμένη λειτουργία της σχολικής μονάδας με όλο το αναγκαίο προσωπικό, επικαιροποίηση και αξιοποίηση των υλικών της ημερίδας της ΑΣΜΕ για το τι κτίρια, τι σχολικά κτίρια θέλουμε σήμερα, το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της μόρφωσης των μαθητών που θεωρούμε ότι πρέπει να μας απασχολήσει, το ζήτημα των εξαρτήσεων στις μαθητικές ηλικίες αλλά και των φαινομένων της σχολικής βίας και το ζήτημα με τις σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές στις επισκέψεις και για το περιεχόμενο αλλά και για το κόστος. Κλείνοντας, θεωρούμε, συνάδελφοι, ότι με τις αποφάσεις μας σήμερα έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τις αρχές του οργανωμένου κινήματος των γονιών, τον τρόπο λειτουργίας του, κάτι που αποδείχτηκε και από τις αποφάσεις
από τα συνέδρια των Ομοσπονδιών της ΑΣΜΕ που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.